Πολλαπλασιαστής ισχύος στο πεδίο της μάχης λόγω του μεγάλου όγκου πυρός που μπορεί να φέρει. Πλέον έχουμε και τον, μπορεί να φέρει και τον πύραυλο τον HM114 Lima, ο οποίος είναι ραντάρ πύραυλος και έχει δυνατότητα βολής fire and forget, όπως λέμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα φύγει από το ελικόπτερο, ο χειριστής δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί με το πού είναι ο στόχος και το πώς θα κατευθύνει τον πύραυλο στο στόχο. Βελτιωμένους οπτικούς αισθητήρες νυχτός που του δίνουν τη δυνατότητα να για έρευνα, εντοπισμό και εγκλωβισμό των στόχων. Είναι ένα από τα πιο φωνικά όπλα του ελληνικού στρατού. Οι πιλότοι είναι από τους καλύτερους χειριστές επιθετικών ελικοπτέρων του κόσμου. Χειριστές και ελικόπτερα μαζί σχηματίζουν μια πανίσχυρη δύναμη πυρός, έτοιμη όποτε χρειαστεί να δώσει μια σκληρή απάντηση σε όποιον αμφισβητήσει εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε Θράκη και Αιγαίο. Το Apache Longbow είναι το ολοκένουργιο απόκτημα της αεροπορίας στρατού. Η φωλιά τους βρίσκεται στην Πάχη Μεγάρων, στην έδρα του 2ου Τάγματος Επιθετικών Ελικοπτέρων. Εκεί καθημερινά, πιλότοι και ελικόπτερα δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους για να πετύχουν το 100% των δυνατοτήτων που προσφέρει το οπλικό σύστημα που ακούει στο όνομα Longbow Apache. Αποστολή της μονάδος είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, η τήρηση της διαθεσιμότητας των αεροπορικών μέσων με σκοπό τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις σε εφαρμογή των διαφόρων ειδικών σχεδίων. Τα νέα επιθετικά ελικόπτερα τέταρτης γενιάς του 2ου ΤΕΠ
μπορούν να εκτελέσουν πλήθος αποστολών εκτός από το κλασικό αντιαρματικό ρόλο. Η παρουσία τους στο πεδίο της μάχης είναι καταλυτική, καθώς μπορούν να εκτελέσουν επιθετική αναγνώριση και συνοδεία φίλιων μονάδων, ακόμη και σε περιβάλλον υψηλής απειλής. Οι αποστολές που μπορούν να λάβουν πλέον τα νέα επιθετικά ελικόπτερα είναι καταρχήν επίθεση, η οποία μπορεί να διεξαχθεί είτε εγγύς των φιλίων τμήματων, είτε επίθεση για απομόνωση των εχθρικών δυνάμεων, και εν συνεχεία μπορεί να εκτελέσει αποστολές αναγνώρισης ή και ασφάλειας, ως δύναμη καλύψεως μιας δύναμης, είτε και ως ασφάλεια αεροκίνησης. Τα Apache Longbow είναι μια ισχυρή δύναμη αποτροπής. Σχεδιάστηκαν για ένα και μόνο σκοπό: την καταστροφή του αντιπάλου, μέρα και νύχτα, σε κάθε καιρό. Είναι, θα το λέγαμε, πολλαπλασιαστής ισχύος στο πεδίο της μάχης, λόγω του μεγάλου όγκου πυρός που μπορεί να φέρει. Όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί ταυτόχρονα να φέρει 8 αντιαρματικούς πυράβλους, 38 ρουκέτες και 1200 φυσίγγια 30 χιλιοστών. Από μόνο αυτά μπορείτε να καταλάβετε την ισχύ πυρός που μπορεί να φέρει αυτό το ελικόπτερο. Οι δυνατότητες που προσφέρουν στο πεδίο της μάχης τα νέα Apache Delta είναι εντυπωσιακές, καθώς διαθέτουν προηγμένους αισθητήρες που αποκαλύπτουν τους στόχους τους με θανάσιμη ακρίβεια. Το νέο ελικόπτερο ενσωματώνει συστήματα όπως το ραντάρ ελέγχου βολής, το FCR, το οποίο συνδέεται άμεσα με το ιντερφερόμετρο, το RFI. Πλέον αυτού, ο σύστημα αυτοπροστασίας φέρει το HIDAS, το οποίο είναι ολοκληρωμένο σύστημα αυτοπροστασίας και υπάρχει πλήρης δυνατότητα προγραμματισμού από την αεροπορία στρατού. Ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον διπλό σύστημα ναυτιλίας, EGI-INS, με υποβοήθηση από GPS. Και στη συνέχεια έχουμε η ναυτιλία επιβοηθάται πάρα πολύ με τους χάρτες όπου απεικονίζονται στις οθόνες του ελικόπτερου. Το ελικόπτερο το οποίο φέρει το ραντάρ ανιχνεύει την περιοχή των στόχων, καταγράφει τους στόχους και στη συνέχεια με την χρήση ψηφιακού μόντεμ αποστέλνει αυτά στα άλλα ελικόπτερα, τους κατηγοριοποιεί, χωρίζει τις ζώνες σε περιοχές fire zone και no fire zone και στη συνέχεια η προσβολή των στόχων ανατίθεται και στα υπόλοιπα ελικόπτερα. Ο πρώτος πυρήνας χειριστών του δεύτερου ΤΕΠ στα Apache Longbow εκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με ήδη προγενέστερη εμπειρία στο μοντέλο Apache Alpha και με την επιτυχή ολοκλήρωσης μετάβασης στο νέο τύπο επέστρεψε στην Ελλάδα για την εκπαίδευση και νέων χειριστών στα Longbow Apache. Η αρχική εκπαίδευση των χειριστών γίνεται στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν δύο είδη χειριστών, αυτοί που προέρχονται από το ελικόπτερο Α, το παλαιό Apache που έχει ο ελληνικός στρατός, και οι νέοι χειριστές που έρχονται κατευθείαν από το Huey. Η εκπαίδευση γίνεται στην Αμερική, μετά το βασικό σχολείο στην Αμερική συνεχίζεται η εκπαίδευση παύλα επιχειρησιακές πτήσεις στον ελλαδικό χώρο με σκοπό την καλύτερη και άριστη γνώση του ελικοπτέρου. Σήμερα η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει καρπούς και η νέα γενιά πιλότων επιθετικών ελικοπτέρων έχει φτάσει σε απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με πολύ κόπο, επιμονή, διάβασμα και φυσικά ασταμάτητες πτήσεις μέρα και νύχτα. Ο κάθε χειριστής, για να φτάσει στο έπακρο των δυνατοτήτων του και του ελικοπτέρου, πρέπει να διαβάζει καθημερινά και ταυτόχρονα να πετάει. Κύριο μέλημα της μονάδος είναι η συνέχιση της εκπαίδευσης των χειριστών, διατήρηση των στάνταρ των γνώσεων σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Στο δεύτερο ΤΕΠ χτίζεται σήμερα μια ισχυρή δύναμη αποτροπής. Οι χειριστές των επιθετικών ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού έχουν πλήρη συνέστηση της αποστολής τους. Η υπερηφάνεια για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά που πετάει ένα τόσο προηγμένο και πανάκριβο οπλικό σύστημα όπως το Apache Longbow είναι δικαιολογημένη. Πιστεύω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία και είναι μοναδική η αίσθηση που έχεις στη στιγμή που πετάς μέσα σε αυτό το ελικόπτερο. Με πανίσχυρο οπλισμό και υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, το Longbow Apache Delta είναι το πλέον φωνικό επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο, το οποίο είναι σε θέση να προσβάλλει τους στόχους στο πεδίο της μάχης τόσο τη μέρα όσο και στο απόλυτο σκοτάδι. Υπάρχει ηθικό, θέληση, γνώση και δυνατότητα ώστε να φτάσουν στην πλήρη αξιοποίηση του νέου επιθετικού ελικοπτέρου. Ήδη όμως, αν και πρόκειται για ένα εντελώς νέο τύπο, τα Apache του δεύτερου τάγματος επιθετικών ελικοπτέρων έχουν απλώσει σαν αρπακτικά τα φτερά και τα νύχια τους σε όλη την Ελλάδα, πάνω από ξηρά αλλά και τη θάλασσα, φτάνοντας σε κάθε γωνία του Αιγαίου, έτοιμα αν χρειαστεί να δώσουν τη σκληρή απάντηση σε οποιοδήποτε αντίπαλο.
Πετάει στη μάχη χαμηλά, πλησιάζει αόρατο τον αντίπαλο και είναι ικανό να εξαπολύσει ένα τεράστιο όγκο πυρός με θανατηφόρο ακρίβεια, ακόμη και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ο λόγος για το επιθετικό ελικόπτερο Longbow Apache που απέκτησε πρόσφατα ο ελληνικός στρατός, το οποίο επέφερε νέες επαναστατικές δυνατότητες στο πεδίο της μάχης. Βρεθήκαμε στη βάση του δεύτερου τάγματος επιθετικών ελικοπτέρων στην Πάχη Μεγάρων και συνομιλήσαμε από κοντά με τους πιλότους που πετάνε το τεχνολογικό αυτό θαύμα, με τη μέγιστη πρόκληση να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στη διεξαγωγή επιχειρήσεων. Έχουμε παραλάβει τα νέα 12 επιθετικά ελικόπτερα, τα οποία αποτελούν αναβάθμιση του προηγούμενου μοντέλου, του Α64Α, με δυνατότητες και χαρακτηριστικά πολύ προηγμένα και πολύ πιο δυναμικά. Το νέο αυτό επιθετικό ελικόπτερο Apache Longbow D με το ακρόνιμο Hellenic Army DHA φέρει ένα πλήθος βελτιώσεων σχετικά με, την παλαιότερη έκδοση του ελικοπτέρου Apache Α, την οποία είχε ο ελληνικός στρατός από το 1995. Οι πιλότοι της αεροπορίας στρατού εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ελικόπτερο, τα οποία απορρέουν από την τεχνολογική υπεροχή και τα εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα εντοπισμού στόχων που ενσωματώνει το Apache. Η παρουσία του ραντάρ FCR είναι καταλυτική και δίνει στο Apache ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπάρχοντα και ενδυνάμει αντίπαλα επιθετικά ελικόπτερα. Χάρη σε αυτό, οι χειριστές μπορούν να εντοπίζουν 256 σταθερούς και κινητούς στόχους σε εμβέλεια 8 έως 10 χιλιόμετρα και να τους προσβάλλουν ταυτόχρονα με βλήματα Hellfire. Καταρχήν φέρει το ραντάρ ελέγχου βολής, FCR λεγόμενο, το οποίο μπορεί να κάνει πρόσθεση στόχων στο πεδίο της μάχης και να μεταφέρει τους στόχους αυτούς στις οθόνες των πολλαπλών ενδείξεων, που είναι πάλι κάτι καινούριο, κάτι νέο, έτσι ώστε ο χειριστής από μέσα να έχει μια καλύτερη απεικόνιση του τακτικού πεδίου της μάχης. Συνολικά τα Apache μπορούν να μεταφέρουν 16 αντιαρματικούς πυράβλους, οι οποίοι στην περίπτωση των Longbow βάλλονται χωρίς την απαίτηση περαιτέρω σκόπευσης που αυξάνει τόσο το φόρτο εργασίας του πληρώματος αλλά και τους κινδύνους έκθεσης σε εχθρικά πυρά για το ίδιο το ελικόπτερο. Για στόχους περιοχής, οι ρουκέτες των 2,75 ιντσών θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές από αποστάσεις 2 έως 3 χιλιόμετρα, ενώ το πανίσχυρο πυροβόλο των 30 χιλιοστών αποτελεί μόνιμη επιλογή για την προσβολή στόχων κατά υλικού και προσωπικού. Η ικανότητα του Apache Longbow να μάχεται στο σκοτάδι είναι κορυφαία και σε αυτό συμβάλλουν τα αναβαθμισμένα συστήματα νυχτερινής σκόπευσης και πλοήγησης με ανώτερες επιδόσεις και βελτιωμένη ευκρίνεια εικόνας, ενώ το σύστημα αυτοπροστασίας είναι αναβαθμισμένο και προσφέρει επαρκή προστασία από εχθρικές απειλές. Οι ίδιοι οι πιλότοι τονίζουν ακριβώς τις ιδιαιτερότητες της πτήσης με το Apache σε χαμηλό ύψος στο σκοτάδι. Τη νύχτα δεν χωράνε λάθη. Ο κάθε ένας θα πρέπει να γνωρίζει στο έπακρο τη δουλειά πρέπει να κάνει και να την κάνει με μεγάλη ακρίβεια. Ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος με τον έλεγχο χώρου του ελικοπτέρου και ο συγκυβερνήτης θα πρέπει να αναλάβει από εκεί και πέρα να καθοδηγήσει, αν είναι το επικεφαλής ελικόπτερο, να καθοδηγήσει τα υπόλοιπα ελικόπτερα ή να μπορέσει να λάβει τις θέσεις μάχης ώστε να προσβάλλει τον εχθρό με ασφάλεια. Η νυχτερινή πτήση είναι πολύ πιο απαιτητική. Βεβαίως, όπως είπαμε προηγουμένως, με τα συγκεκριμένα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα που είναι τελευταίας γενιάς, αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολο, διότι η εικόνα που έχει ο χειριστής τον καθιστά
πολύ ικανό στο να χειρίζεται πολύ πιο εύκολα το ελικόπτερο κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Στο πλάι των ανθρώπων που πετάνε αυτέ τι προηγμένε ποιητικέ μηχανέ βρίσκεται άλλη μια επιλεκτή ομάδα. Η τεχνική του δεύτερου τάγματο επιθετικών ελικοπτέρων. Αυτοί που έχουν αναλάβει την αποστολή να διατηρούν τα Longbow Apache έτοιμα για την επόμενη αποστολή. Ως μηχανικός ξεκινάς με την συντήρηση και επίβλεψη όλων των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου πριν την πτήση και μετά την πτήση και ως επιθεωρητής τσεκάρω τις δουλειές όλων των συναδέλφων στο κομμάτι των μηχανικών και υπογράφω ανάλογες εργασίες που έχουν λήξει. Ένα έργο κρίσιμο καθώς απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και επίμονη εργασία προκειμένου τα Longbow Apache να είναι έτοιμο πόλεμα τόσο από τη μητρική τους βάση όσο και από οι μη προετοιμασμένους χώρους στο πεδίο της μάχης. Έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές. Και η σωματική κούραση και η ψυχική είναι πολύ μεγάλες. Η εισαγωγή του Longbow Apache στο ελληνικό οπλοστάσιο προσδίδει λοιπόν επαναστατικές δυνατότητες επιτήρησης πεδίου μάχης κρούσης που δεν μπορεί να προσφέρει κανένα άλλο σύγχρονο επιθετικό ελικόπτερο. Σε συνδυασμό με αναβαθμισμένα σκοπευτικά και οπλικά συστήματα, το Longbow Apache είναι ο πραγματικός κυρίαρχος του πεδίου της μάχης. Ο εχθρός το αποκαλεί ο άγγελος του θανάτου. Καταστρέφει τους στόχους του με τρομακτικό όγκο πυρός. Το κάνει χωρίς προειδοποίηση και ο εχθρός απλά δεν έχει καμία ελπίδα. Αυτό είναι το Apache Longbow, η προηγμένη έκδοση του γνωστού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που απέκτησε η αεροπορία στρατού. Με περισσότερα ηλεκτρονικά, προηγμένες ικανότητες, πιο καταστροφικό από ποτέ. Το Apache είναι γνωστό στην Ελλάδα καθώς ο ελληνικός στρατός επιχειρεί με αυτά από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Θεωρείται και είναι το πιο πετυχημένο επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο. Και τώρα η προηγμένη έκδοση του πετάει με ελληνικά διακριτικά προσφέροντας στους χειριστές της αεροπορίας στρατού το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης. Είναι, θα το λέγαμε, πολλαπλασιαστής ισχύος στο πεδίο της μάχης λόγω του μεγάλου όγκου πυρός που μπορεί να φέρει. Μπορεί ταυτόχρονα να φέρει 8 αντιαρματικούς πυράβλους, 38 ρουκέτες και 1200 φυσίγγια 30 χιλιοστών. Από όλα, από μόνο από αυτά, μπορείτε να καταλάβετε την ισχύ πυρός που μπορεί να φέρει αυτό το ελικόπτερο. Με το σύστημα ελέγχου πυρός Longbow που βρίσκεται τοποθετημένο σε χαρακτηριστικό θόλο πάνω από το κύριο στροφείο, το Apache μπορεί να συλλέξει τεράστιο όγκο πληροφοριών, να τα συνδυάσει με δεδομένα από άλλους αισθητήρες και να τα παρουσιάσει στους χειριστές του μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι πιλότοι έχουν τώρα την ικανότητα να εντοπίζουν, να κατηγοριοποιούν και να εγκλωβίζουν περισσότερους από 128 στόχους. Τότε το ελικόπτερο με το ραντάρ μεταδίδει τα δεδομένα στα υπόλοιπα απάτσι του σχηματισμού για να ξεκινήσουν ταυτόχρονα μια συνδυασμένη επίθεση. Και όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Το σημαντικό βέβαια σε όλα αυτά είναι ότι μπορεί να γίνουν χωρίς να υπάρξει καμία ακουστική, καμία φωνητική ομιλία μέσω του ασυρμάτου. Όλα μπορεί να μεταδοθούν σε πολύ ελάχιστο χρόνο μέσω του IDM, του συστήματος δηλαδή του modem μετάδοση δεδομένων. Κάθε ελικόπτερο ιεραρχεί τους 16 πιο επικίνδυνους στόχους στον τομέα που του ανατίθεται, εξάγοντας δεδομένα για την ταυτόχρονη προσβολή τους. Και όλα αυτά με απόλυτη ασφάλεια, αφού τα Apache Longbow βρίσκονται καλυμμένα πίσω από φυσικά εμπόδια και σε μεγάλη απόσταση για να αντιληφθεί το παραμικρό ο ανυποψίαστος εχθρός. Αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπω μπροστά μου στην οθόνη μπορώ
να τα διαβιβάσω διαμέσου ενός συστήματος το οποίο ονομάζεται IDM με τα υπόλοιπα ελικόπτερα της ομάδας μου ή της μονάδας μου. Μπορώ να μεταβιβάσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία όπως τη θέση στην οποία βρίσκομαι, το καύσιμο που διαθέτω, τα οπλικά συστήματα τα οποία έχω μέχρι εκείνη τη στιγμή, μπορώ να τη διαβιβάσω μέσω ενός συγκεκριμένου ασυρμάτου με όλα τα στοιχεία της ομάδας μου. Με τον τρόπο αυτό τα Apache Longbow μετατρέπονται σε μια συνδυασμένη δύναμη με τρομακτικό όγκο πυρός, ψηφιακά διασυνδεδεμένα στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Και όλα αυτά είναι εφικτά με τη νέα γενιά πυράβλων Hellfire. Αυτοί χρησιμοποιούν ένα υπερσύγχρονο αισθητήρα χιλιοστομετρικού κύματος αντί για ερευνητή δέσμης λέιζερ. Έτσι κάθε ελικόπτερο μπορεί να πλήξει ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους αντί για μεμονωμένους όπως το παρελθόν. Οι κορυφαίες επιδόσεις των νέων Longbow Apache στη μάχη εντοπίζονται τόσο στο ψηφιακό πιλωτήριο όσο και στο ραντάρ ελέγχου πυρός Longbow, το οποίο σε συνεργασία με τα βλήματα AGM-114 Hellfire, όπως ακριβώς αυτό το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο ελικόπτερο πίσω μου, επιτρέπουν τον πολλαπλό εγκλωβισμό στόχων μέρα και νύχτα και την ταυτόχρονη εμπλοκή τους, χωρίς τα ελικόπτερα να διακινδυνεύσουν από το εχθρικό πυρ. Πλέον έχουμε και τον, μπορεί να φέρει και τον πύραυλο τον AGM-114 Lima, ο οποίος είναι ραντάρ πύραυλος και έχει δυνατότητα βολής fire and forget, όπως λέμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα φύγει από το ελικόπτερο, ο χειριστής δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί με το πού είναι ο στόχος και το πώς θα κατευθύνει τον πύραυλο στο στόχο. Έτσι λοιπόν, αν το ελικόπτερο μεταφέρει 16 πυράβλους, τότε αυτό σημαίνει 16 καταστραμμένα άρματα μάχης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για στόχους περιοχής, οι ρουκέτες των 2,75 ιντσών μπορούν να σαρώσουν τα πάντα. Είναι η ατσάλινη βροχή των Απάτσι, μαζί με το τρομακτικό πυροβόλο των 30 χιλιοστών. Για αυτό όλα τους στόχους, μετά θα περάσουμε στις ρουκέτες των 2,75 ιντσών και στο πυροβόλο των 30 χιλιοστών, όπου είναι πολύ αξιόπιστες λύσεις, ειδικά με το καινούριο υπολογιστή βολής του ελικοπτέρου, όπου τα στοιχεία βολής είναι πολύ πιο ακριβή. Εκεί που το ελικόπτερο είναι ασυναγώνιστο, είναι η πτήση στο σκοτάδι, καθώς οι πιλότοι μπορούν να βλέπουν τα πάντα σαν να είναι μέρα, να πετάνε κυριολεκτικά μέσα σε χαράδρες, στις κορυφές των δέντρων και με τα ηλεκτρονικά του Longbow να εντοπίζουν όλους τους στόχους στο πεδίο της μάχης. Επίσης, φέρει βελτιωμένους οπτικούς αισθητήρες νυχτός που του δίνει τη δυνατότητα να, για έρευνα, εντοπισμό και εγκλωβισμό των στόχων. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα M-Touch και MPNVS, Modernized δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιεί, το PNVS το χρησιμοποιεί ο Pilot, ενώ το Touch το χρησιμοποιεί ο CPG. Είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με το Alpha και με το οποίο μπορείς να σκοπεύσεις και να δεις ημέρα και νύχτα. Συνδυάζοντας τα οπλικά συστήματα που διαθέτει, το Apache Longbow αναδεικνύεται για τους δυνητικούς αντιπάλους του ελληνικού στρατού σε έναν από τους μεγαλύτερους φωνιάδες που πετάνε στον ουρανό. Είτε πρόκειται να αντιμετωπίσουν μια πιθανή εισβολή στον Εύρο, είτε σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου, τα Apache είναι αναμφίβολα το όπλο που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Ο πύργος δίνει έγκριση και τα ελικόπτερα απογειώνονται. Επικεφαλής είναι το Apache που διαθέτει το ραντάρ Longbow με πλήρωμα τον υποδιοικητή του 2ου ΤΕΕΠ, ταγματάρχη Κωνσταντίνο Σπινθάκη, ως κυβερνήτη αρχηγό αποστολής και τον λοχαγό Σταύρο Μιγιάκη ως συγκυβερνήτη πυροβολητή. Το Apache Longbow με εντυπωσιακή άνεση κερδίζει ύψος χάρη στους πανίσχυρους κινητήρες που προσφέρουν πρωτόγνωρη ευελιξία σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ελικόπτερο. Ταχύτητα, σύγκριτη ευελιξία, πτήση πάνω από θάλασσα αλλά και χαμηλά πάνω από το έδαφος. Υπερσύγχρονα συστήματα σκόπευσης που εντοπίζουν στόχους μέρα αλλά και στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτά είναι τα στοιχεία που καθιστούν το Apache Longbow το καλύτερο επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο. Στην αίθουσα ενημέρωσης, στη βάση της μονάδας στα Μέγαρα, ξεκινάει το briefing της αποστολής. Εικονική προσβολή τμήματων αποβατικού συγκροτήματος από ζεύγος επιθετικών ελικοπτέρων, με κύριους στόχους ένα αντιεροπορικό σύστημα και εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών.
Αυτό που ζητείται είναι εκτέλεση επιθετικής ενέργειας από λόγω επιθετικών ελικοπτέρων για καταστροφή σε πρώτη φάση των εχθρικών αλφα-φαλπικών συστημάτων που βρίσκονται στην περιοχή, των συστοιχειών πολλαπλών εκτοξευτών και σε δεύτερη φάση την καταστροφή των εχθρικών μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων δυνάμεων. Ακολουθεί η προετοιμασία στην αίθουσα σωστικών του δεύτερου ΤΕΕΠ, όπου αναλαμβάνουμε εξάρτηση πτήσης και κάσκα επταμένου, η οποία διαθέτει ενσωματωμένη πυροβολική μονάδα απεικόνησης. Από εκεί ο πιλότος και ο πυροβολητής βλέπουν το δεξί μάτι δεδομένα πτήσης, συνδυασμένα με εικόνα από το σύστημα νυχτερινής ναυτιλίας για πτήση στο σκοτάδι. Παίζεις με το LED αυτό, πάει μπρος πίσω, δείτε το λίγο από εδώ, από εδώ σπρώξε. Από εδώ. Εδώ πει το τέλος του. Από εδώ σπρώξε το έξω, μέσα έξω, να δείτε πού βλέπετε αυτό το κυκλάκι. Και κουνιέστε και εδώ πάνω. Και μπρος πίσω. Και μέσα έξω από το μάτι σας. Κοντά μακριά δηλαδή. Τα ηλεκτροοπτικά συστήματα του συγκεκριμένου ελικοπτέρου είναι τελευταίας γενιάς, τα οποία εκμεταλλεύονται τη θερμική ακτινοβολία που εκπέμπουν τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να δίνουν εικόνα στους χειριστές του ελικοπτέρου, έτσι ώστε να καθιστούν το συγκεκριμένο ελικόπτερο ένα μεγάλο πλεονέκτημα στα χέρια των χειριστών. Η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Μαζί με τον Ταγματάρχη Κωνσταντίνο Παπά, βαδίζουμε προς τα ελικόπτερα που βρίσκονται στην πίστα της βάσης αεροπορίας στρατού στα Μέγαρα. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, καταρχήν όπως και τα Α, επιχειρεί τουλάχιστον αναζεύγος. Οπότε μπορεί να έχουμε ζευγάρι, τριάδα, τετράδα και να φτάσουμε να επιχειρεί είτε ολόκληρος ο λόγος, μπορεί να είναι από 6 έως 8 ελικόπτερα, είτε ολόκληρη μονάδα σε κάποια επιχείρηση. Βρισκόμαστε σε σχηματισμό αρχικά πάνω από τη θάλασσα και μπροστά μας ο φακός καταγράφει εντυπωσιακές εικόνες από την πτήση των επιθετικών ελικοπτέρων. Η είσοδο σε χαράδρα προς την περιοχή του στόχου μας γίνεται σε σχηματισμό in-trail, ο ένας δηλαδή πίσω από τον άλλο. Φτάνοντας στην εχθρική περιοχή, το νούμερο 1 Απάτσι με το ραντάρ εκτελεί σάρωση για να αποκαλύψει τους στόχους. Μόλις εντοπίσει, εκτελεί διαβίβαση δεδομένων και το ελικόπτερό μας γνωρίζει την ακριβή του στέση, ενώ βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας. Οι πληροφορίες από όλους τους αισθητήρες συγχωνεύονται σε μια ολοκληρωμένη εικόνα και παρουσιάζονται στους χειριστές, προσφέροντας πρωτοφανή αντίληψη τακτικής κατάστασης. Ανατίθονται στόχοι και τομείς βολής για κάθε μέλος σχηματισμού. Τα βλήματα Hellfire μαζί με ρουκέτες και βολές του πυροβόλου των 30 χιλιοστών αναλαμβάνουν να καταστρέψουν στόχους. Σε μια πραγματική επιχείρηση, όλα θα είχαν τελειώσει σε δευτερόλεπτα. Έχουμε μόλις επιστρέψει από μια πολύ συναρπαστική πτήση με τα νέα Longbow Apache της αεροπορίας στρατού. Το σίγουρο είναι ότι οι χειριστές του δεύτερου ΤΕΕΠ είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως το νέο οπλικό σύστημα και να επιφέρουν κύριο πρίσμα στον αντίπαλο σε περίοδο επιχειρήσεων. Ειδικότερα πλέον με το ραντάρ FCR, επειδή όπως βλέπετε δεν διαθέτουν όλα τα ελικόπτερα ραντάρ FCR, υπάρχει δυνατότητα σε μια αποστολή είτε ομάδας, είτε δημιουργίας, είτε λόγου, ένα από τα ελικόπτερα να έχει το FCR. Το ελικόπτερο αυτό μπορεί είτε να προπορεύεται της όλης ομάδας και να καταγράψει με το ραντάρ, με σάρους που θα εκτελέσει το πεδίο της μάχης, τους στόχους. Πετάξαμε με τα πλέον ισχυρά μέσα αποτροπής του ελληνικού στρατού. Το συμπέρασμα ήταν ένα. Η ταχύτατη αξιοποίηση των Apache Longbow από το προσωπικό του δεύτερου ΤΕΕΠ εγγυάται πλέον την απόλυτη επιτυχία όλων των αποστολών για την προστασία της Ελλάδας. Σε περιοχές που βρίσκονται είτε στα χερσαία σύνορα του Εύρου, είτε πρόκειται για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.